Θα πάμε στο Σαν Φρανσίσκο. Εκεί μας περιμένει με χαρά, τη βλέπουμε ήδη, η Ιωάννα Κρυμμύλη. Ιωάννα, καλησπέρα από την Κρήτη TV και την Ελλάδα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Πραγματικά μας κάνεις υπερήφανους για την παρουσία σου σε αυτό το πρωτάθλημα, από την παρουσία σου. Ουσιαστικά σε κάθε παιχνίδι βελτιώνεις και τα στατιστικά σου. Στο τελευταίο παιχνίδι με την Καλιφόρνια, αν τα λέω καλά, πριν λίγες ώρες, ουσιαστικά έχεις 26 πόντους με 7 στα 14 δίποτα, 3 στα 6 τρίποτα, 9 στις 10 βολές και 26 πόντους, επαναλαμβάνω. Νομίζω πως οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Ναι, πολύ σωστά. Το σημαντικότερο βέβαια είναι ότι επιτέλους πήραμε την πρώτη μας νίκη. Εγώ προσπαθώ όπως μπορώ να βοηθάω την ομάδα μου, είτε σκοράροντας, είτε δίνοντας μια πάσα, είτε παίζοντας άμυνα. Αλλά ξαναλέω, το σημαντικότερο ήταν ότι πήραμε την πρώτη μας νίκη. Ιωάννα, τι ώρα είναι τώρα στην Αμερική, στο Σαν Φρανσίσκο? Τώρα είναι 11 και 20 το πρωί. Οπότε η μέρα ξεκινάει ουσιαστικά με δουλειά πολύ σκληρή, γιατί οπωσδήποτε το έργο σας είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Ξέρουμε πως οι ρυθμοί στο αμερικανικό μπάσκετ είναι πολύ διαφορετικοί. Ναι, εννοείται. Ξεκινάμε το πρωί γύρω στις 8 με βάρη και μετά 9 μέχρι 12, 11 θα έχουμε προπόνηση. Και κάθε μέρα προσπαθούμε να δουλέψουμε όλες μαζί, να βελτιωθούμε, γιατί το πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολο, όπως είπατε κι εσείς. Και επειδή έχουμε υψηλούς στόχους αυτή τη χρονιά, προσπαθούμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας και κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι. Εσύ πότε επέστρεψες στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ιωάννα? Εγώ γύρισα τον Αύγουστο, μόλις επιτρέψαν τις πτήσεις στην Αμερική, γύρισα κατευθείαν γιατί η ομάδα μου ξεκίνησε προετοιμασία. Οπότε έπρεπε να γυρίσω κι εγώ και τα μαθήματά μας γίνονται online. Online, μάλιστα. Προς το παρόν. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί εκεί, ποια είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί? Γνωρίζουμε ότι και σε εσάς υπάρχουν αυστηρά μέτρα, όμως το πρωτάθλημά σας γίνεται κανονικά. Ναι, πάλι καλά έχουμε πρωτάθλημα φέτος. Η αλήθεια είναι τώρα ότι στην Καλιφόρνια έχουν αυξηθεί τα κρούσματα και μπήκαμε προχθές σε lockdown. Αλλά παρόλα αυτά οι αγώνες συνεχίζονται, έχουμε πάρει μέτρα. Κάνουμε 3 φορές την εβδομάδα το τεστ του κορονοϊού πριν από κάθε αγώνα. Φοράμε μάσκες στο μπάγκο και γενικά πιστεύω παρόλο που έχουμε αρκετά κρούσματα, το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί επειδή έχουμε πάρει καλές προφυλάξεις. Μάλιστα. Να πούμε ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Μπάσκετ σου έχει κάνει αφιέρμα και για αυτή σου την παρουσία την τελευταία κόντρα στην Καλιφόρνια. Ήδη υπάρχει στο Facebook αφιέρμα από την ΕΟΚ. Αυτό να πιστέψουμε ότι φέρνει ακόμα πιο κοντά, να το πούμε έτσι, και την κλίση σου στην εθνική ομάδα, διότι σίγουρα περιμένουμε να σε δούμε εκεί και να σε καμαρώσουμε και με την εθνική. Ναι, μακάρι. Έχω ξαναπεί ότι η Εθνική Ελλάδος δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Για μένα η Εθνική, όπως και για πολλούς αθλητές, είναι πάνω απ' όλα και πραγματικά θα χαρώ πολύ να κληθώ και στην Εθνική Γυναικών και να βοηθήσω στο έργο τους. Γνωρίζεις ότι τα κορίτσια βρέθηκαν πρόσφατα στο Ηράκλειο, έπαιξαν σημαντικά παιχνίδια. Σίγουρα σε μια επόμενη παρουσία της Εθνικής στα δύο αωράκια να παίξεις μπροστά στο κοινό της πόλης σου, γιατί όχι, θα ήταν κάτι εντυπωσιακό. Ναι, εννοείται. Παρακολουθούσα όλους τους αγώνες και στήριζα την εθνική μας από εδώ όσο μπορούσα. Και μακάρι σε λίγο καιρό να κληθώ κι εγώ και να παίξω στο Ηράκλειο με την εθνική. Mm-hmm. Και ένα μήνυμά σου για να κλείσουμε, Ιωάννα, στην Κρήτη, στον κόσμο που σε ακούει και στους δικούς ανθρώπους εδώ στο Ηράκλειο. Μην ξεχνάμε ότι είσαι και παιδί γέννημα θρέμα του Εργοτέλη. Ναι, εννοείται. Δεν ξεχνάω ότι ξεκίνησα από τον Εργοτέλη και ξέρω ότι τα πρώτα μου βήματα ξεκίνησαν από την Κρήτη. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που με στηρίζουν, ειδικότερα στην οικογένειά μου, τους γονείς μου και τον αδερφό μου που είναι πάντα δίπλα μου. Και εύχομαι όλα να πάνε καλά και να τελειώνουμε όλοι με αυτή την ιστορία υγιής και να συνεχίσει και το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, γιατί είναι κρίμα. Ιωάννα Κρυμμύλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς καλό βράδυ, να σου ευχηθούμε από την Crete TV. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.